Σήμερα, από εδώ στην Αθήνα και σε δεκάδες άλλες πόλεις σε όλη τη χώρα, εργατικά σωματεία, καθώς και φορείς αυτοαποσχολουμένων γυναικών νεολαίας, συγκεντρωθήκαμε για να απευθύνουμε ένα κάλεσμα κλιμάκωσης του αγώνα ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις. Είναι επικίνδυνη για τα λαϊκά συμφέροντα συμφωνία που βάζει ακόμη πιο βαθιά το λαό μας στη δίνη των θανατηφόρων ανταγωνισμών, την ώρα μάλιστα που εξελίσσεται ένας ακόμη υπεραλιστικός πόλεμος μέσα στην Ευρώπη. Και με αυτή την έννοια, το κάλεσμά μας δεν μπορεί να είναι και προς την παγκόσμια εργατική τάξη, προς κάθε λαό που είναι στο στόχαστρο των υπεραλιστικών σχεδιασμών. Γιατί το δικό μας σύνθημα, συναγωνιστές, συναγωνίστριας, είναι «Όχι στους πολέμους των υπεραλιστών, ζήτω η φιλία των λαών». Θέλουμε από την αρχή να ξεκαθαρίσουμε ένα ζήτημα πρωταρχικό για όσους είμαστε μαζεμένοι εδώ. Το εργατικό λαϊκό κίνημα σε όλη τη μακρά ιστορία του έχει βάλει πολλές φορές τη σφραγίδα του σε εξελίξεις σχετικές με υπεραλιστικούς πολέμους. Ήταν, είναι και θα είναι ζωτικό θέμα για τους εργαζόμενους ο οποιοσδήποτε άδικος πόλεμος που δεν έχει τίποτα να προσφέρει για τα συμφέροντα των λαών που συγκρούονται για λογαριασμό ληστών, λικοσυμμαχιών, καπιταλιστών που γίνονται θύματα στην ειρήνη και στον πόλεμο για τα κέρδη των αφεντικών, για τον έλεγχο των αγορών, για την καταλύστευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών. Σε τέτοιους πολέμους όχι μόνο είμαστε αντίθετοι, αλλά δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις να τους σταματήσουμε, να σταθούμε αλληλέγγυοι στους λαούς που εμπλέκουν οι εκμεταλλευτές μας. Και αλληλέγγυος είσαι πρώτα απ' όλα όταν εδώ, σε αυτή τη χώρα, παλεύεις για την απεμπλοκή της από τέτοιους πολέμους. Αυτό που είπαμε από την πρώτη στιγμή, καταδικάζοντας τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Και δεν μπορείς να λες ότι παλεύεις για την απεμπλοκή, αν δεν έχεις σταθερό, ακλόνητο μέτωπο ενάντια στη συμμετοχή της Ελλάδας σε τέτοιες υλικοσυμμαχίες. Δεν μπορεί να λες ότι είσαι εναντίον του πολέμου, αλλά υπέρ των αμερικανονατοϊκών βάσεων. Δεν μπορεί να κλαίγεσαι για τους δολοφονημένους αμάχους και να συμφωνείς με την αποστολή όπλων από ελληνικά λιμάνια με στρατιωτικό εξοπλισμό που προσφέρει η ελληνική κυβέρνηση για να συνεχιστεί η αιματοχυσία. Δεν μπορεί να αναγνωρίζεις ότι πίσω από κάποιους υπεραλιστικούς πολέμους βρίσκονται συμφέροντα και ανταγωνισμοί μεγάλων πολυεθνικών και καπιταλιστικών κρατών, όπως κάποιοι λένε, και ταυτόχρονα να προσδοκάς μερίδιο από τη Λία, λες και θα τη μοιραστούν τα αρπακτικά με το λαό. Δεν μπορεί απ' τη μια να θεωρείς καλό σύμμαχο τον Πούτιν όταν εισβάλλει στο Καζακστάν για να συντρίψει τη λαϊκή αντίδραση εκεί και αμέσως μετά να γίνεται κακός όταν εισβάλλει στην Ουκρανία. Και όσο για τις επικλήσεις ορισμένων στο συνέστημα του ελληνικού λαού με λέξεις όπως δημοκρατία, ελευθερία, αντιφασισμός, αλληλεγγύη, είναι τόσο υποκριτικές όπως και όταν μιλάνε για την προστασία του λαού από την πανδημία ή τώρα από την ακρίβεια. Άλλωστε, όταν χειροκροτάς είτε τον Πούτιν για την απαράδεκτη εισβολή στην Ουκρανία, είτε τον Ζελένσκι στο ελληνικό κοινοβούλιο μαζί με τα ναζιστικά στηρίγματά του, καταδικάζεις de facto το ρωσικό και ουκρανικό λαό που στενάζουν κάτω από την εκμετάλλευση και των δυο. Οι δυο λαοί που σήμερα αλληλοσκοτώνονται, ενώ για δεκαετίες χωρίς καπιταλιστική εκμετάλλευση ζούσαν αδελφομένοι. Που όποιος, φίλες και φίλια, κερδίσει αυτόν τον πόλεμο, θα υποστούν και οι δυο τις συνέπειές του για δεκαετίες. Τι σχέση μπορεί να έχει το εργατικό λαϊκό κίνημα με όλους αυτούς, δηλαδή με τα πολιτικά κόμματα που κυβέρνησαν τα τελευταία 30 χρόνια, τους δημοσιογράφους, τους συνοδοιπόρους τους μέσα στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα που σφύριζαν αδιάφορα
υποσυμφωνούσαν με τους βομβαρδισμούς της Γιουγκοσλαβίας από το ΝΑΤΟ και με τις δεκάδες άλλες επεμβάσεις. Αυτούς που είναι οι πιο καλοί υποστηρικτές, τον ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, τι άλλαξε τώρα? Υπάρχουν άραγε καλές και κακές βόμβες? Υπάρχουν δίκαια και άδικα θύματα? Υπάρχουν συναγωνιστές και συναγωνίστριες? Αυτός ο πόλεμος που είναι άδικος και αυτός έχει στόχο τους λαούς? Γιατί οι υπεριαλιστές είναι κερδισμένοι, όπως και να έχει. Win-win δηλαδή, με όποια εξέλιξη. Πάνω σε αποκαίδια και ομαδικούς τάφους θα βγάλουν αύριο δισεκατομμύρια. Γιατί κοινός παρονομαστής σε ειρήνη και σε πόλεμο είναι η εκμετάλλευση. Για αυτήν τσακώνονται. Για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι, ποιος θα εκμεταλλευτεί περισσότερους για λογαριασμό των μονοπωλίων τους. Ποιος θα αρμέγει τον πλούτο των λαών με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, με μεγαλύτερα κέρδη. Αυτό πασχίζουν κυβέρνηση, μεγαλοεργοδότες και τα παπαγαλάκια τους να κρύψουν, ειδικά τώρα που φέρνουν σήμερα για ψήφιση στη Βουλή την επέσχυτη συμφωνία για τις βάσεις. Και για να κρύψεις, φίλες και φίλοι, μια αλήθεια, πρέπει να εξτομίσεις ένα ακόμη μεγαλύτερο ψέμα. Και τέτοιος είναι ο ισχυρισμός τους, ότι η ύπαρξη και ενίσχυση των ευρωατλαντικών βάσεων και υποδομών συμβάλλει στην ανακοπή της τουρκικής επιθετικότητας. Καταρχάς, το ίδιο το ΝΑΤΟ έχει απαντήσει από μόνο του πολλές φορές. Η απειλή της Τουρκίας για το ΝΑΤΟ είναι διχογνωμία μεταξύ των δύο χωρών. Ας μας πει κάποιος, από το 52 που μπήκαμε στη Λυκοσυμμαχία, ένα παράδειγμα, ένα, που το ΝΑΤΟ διασφάλισε τα σύνορά μας έναντι της Τουρκίας. Μα δεν θα βρει κανείς ούτε ένα. Αντίθετα, μπορούμε να βρούμε πλήθος περιπτώσεων που δημιούργησε αμφισβήτηση με κορυφαίο γεγονός τον ορισμό της Τουρκίας ως δύναμης κατοχής στην Κύπρο. Υπάρχει αλήθεια σήμερα κάποια αμφιβολία ότι το ΝΑΤΟ είναι ο καταλύτης που θα οδηγήσει σε ένα συμβιβασμό μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας? Συμβιβασμό επώδυνο για τα λαϊκά συμφέροντα των Ελλήνων αλλά και των Τούρκων, αφού από τον ανταγωνισμό για τον έλεγχο των δρόμων του εμπορίου, της ενέργειας και των σφαιρών επιρροής στην περιοχή, μάχονται ισχυροί παγκόσμιοι παίχτες με σκοπό τα όλο και μεγαλύτερα μερίδια αγοράς. Ρωτάμε εμείς οι αφελείς, είναι οι φανατικοί με τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση σίγουροι ότι τα Ραφαέλε θα αναχαιτίζουν τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη που είναι στην ίδια με μας Λυκοσυμμαχία? Είναι σίγουροι ότι οι φρεγάτες μας, είτε γέρνουν είτε όχι, θα περιπολούν στα νησιά μας και όχι όπου το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Αμερικανοί έχουν συμφέροντα? Τα πυρηνικά που παρκάρουν σε ελληνικό έδαφος, τι στόχο έχουν? Την αμυντική ικανότητα της χώρας ή τη Ρωσία? Τι σχέση έχει με την εδαφική μας ακαιρεότητα η αποστολή ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στο Κόσοβο, στον Περσικό, στο Αφγανιστάν? Φαίνονται όλα 7 εξάλλου και από τα ευχαριστώ που πάνε, αγαπητές φίλες και φίλοι, πάνε και έρχονται. Πότε ελληνικός πρωθυπουργός ευχαριστεί τους Αμερικανούς που προωθούν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, και πότε οι Αμερικανοί διαστόμεντος του ΙΠΕΞ, του Υπουργού Εξωτερικών του Μπλίνκεν, ευχαριστούν την ελληνική κυβέρνηση που στηρίζει έμπρακτα τις πολεμικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν είναι μόνο ο φανατισμός με τον οποίο οι δικοί μας εδώ στην κυβέρνηση υπερασπίζονται τη συμμετοχή της χώρας στο ΝΑΤΟ, αλλά και η ιδιαίτερη ζέση που έχουν να εντάσσουν και άλλα κράτη και άλλους λαούς στην ίδια Λυκοσυμμαχία, όπως έγινε με τη Συμφωνία στις Πρέσπες, με την ίδια την Ουκρανία, τη Φιλανδία κτλ. Σε κάθε περίπτωση, για μας τα πράγματα πρέπει να είναι ξεκάθαρα. Πέρα από την οικονομική αιμορραγία του λαού μας, για χάρη των μακελάριδων, εγκυμονεί και ένας μεγαλύτερος κίνδυνος. Είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις της ρώσικης ηγεσίας που ξεκαθάρισε ότι είναι στο στόχαστρο όλες οι αμερικανονατοϊκές υποδομές σε περίπτωση που εκτιμηθεί ότι απειλείται η ασφάλεια της Ρωσίας. Τέτοιες δηλώσεις έχουν γίνει και από το Ιράν και θα γίνονται από όσους νιώθουν ότι απειλούνται από το νατοϊκό οπλοστάσιο που υπάρχει στη χώρα.
Είναι λοιπόν ή δεν είναι επίκαιρο το σύνθημά μας να κλείσουν οι βάσεις, καμιά συμμετοχή στον πόλεμο του ΝΑΤΟ, καμιά επιλογή. Και θα ρωτήσει κανείς, τι λοιπόν χρειαζόμαστε το ΝΑΤΟ αφού δεν μας προστατεύει από την τουρκική επιθετικότητα που συνεχώς κλιμακώνεται. Μα είναι πασιφανές ότι είμαστε μέρος ενός σχεδιασμού που θέλει να διασφαλίζει τη συνοχή στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ σε συνθήκες όξυσης ανταγωνισμών στην περιοχή, κυρίως με την Κίνα και τη Ρωσία. Και ο πόλεμος στην Ουκρανία, φίλες και φίλοι, είναι αποκαλυπτικός. Όπως αποκαλυπτική είναι και η συζήτηση στη Βουλή. Για δείτε τώρα, από το Πασόκ του 80, που δεν έδιωξε τις βάσεις, μέχρι τη Νέα Δημοκρατία το 22, που πλειοδοτεί σε όλα υπέρ του ΝΑΤΟ, όλες οι κυβερνήσεις έβαλαν γερή πλάτη να γίνουμε οι καλύτεροι και οι πιο πρόθυμοι σύμμαχοι. Και αν κάποτε, για αντιπολιτευτικούς λόγους, κάποια από αυτά τα κόμματα κάτι ψιθύριζαν, τώρα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα δεν κρατούν ούτε τα προσχήματα, αντίθετα διαγωνίζονται ποιος θα εξυπηρετήσει καλύτερα τους δολοφόνους των λαών. Σμπρώχνονται κυριολεκτικά έξω από την πρεσβεία για να πείσουν τους Αμερικανούς για το πιανού η πολιτική της ενεργότερης συμμετοχής στα υπεραλληστικά σχέδια εξυπηρετείται καλύτερα του ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ και τους συμμάχους του. Να γιατί την ώρα, και προσέξτε το αυτό, που η Νέα Δημοκρατία διαφημίζει μια καλύτερα θωρακισμένη Θράκη, θωρακισμένη βάλτε το εντός εισαγωγικών, ο ΣΥΡΙΖΑ την εγκαλεί γιατί δεν έπεισε τη ΣΥΠΑ να προχωρήσουν στην εγκατάσταση νέων στρατιωτικών εγκαταστάσεων, λέει, στη Σκιάθο. Και μάλιστα μαλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ την κυβέρνηση που δεν γίνονται περισσότερες νατοϊκές ασκήσεις στα νησιά, που δήθεν θα ήταν μια έμπρακτη απάντηση στις προσπάθειες της Τουρκίας να αμφισβητήσει την κυριαρχία μας σε αυτά. Είναι αυτό δηλαδή που λέει ο λαός, συναδέλφες και συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, για το λύκο και τα πρόβατα. Γι' αυτό όλοι εμείς οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, η νεολαία, τα λαϊκά στρώματα, δεν έχουμε κανένα απολύτως όφελος από τα σχέδια των κυβερνήσεων και των επιχειρηματικών ομίλων που διεκδικούν κομμάτι από τη μοιρασιά της πίτας, όπως εξάλλου οι εφοπλιστές, οι δίθεν Έλληνες εφοπλιστές, για τις business με το αμερικάνικο LNG που θα ακριβοπληρώσει και πάλι ο λαός. Και η συζήτηση όμως που συχνά ακούμε για αντισταθμιστικά ωφέλη είναι κάλπη και αυτή, γιατί ακόμα και αν τα εμφανίζουν ως τέτοια, γνωρίζουμε καλά από την πείρα μας ότι θα τα επιστρέψουμε διπλά και τριπλά. Γιατί σκεφτείτε, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, αυτή η συμφωνία που διαιωνίζει και κλιμακώνει την εμπλοκή της χώρας στο σημερινό πόλεμο στην Ουκρανία και σε όλους τους επόμενους, σέρνει πίσω της άλλα 6 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο που πάνε από τις τσέπες των φορολογουμένων στο ΝΑΤΟ. Την ίδια ώρα που η ενεργειακή φτώχεια τσακίζει όλα τα λαϊκά στρώματα, όχι μόνο γιατί γίνεται πόλεμος, αλλά γιατί οι ευρωπαϊκές οδηγίες για το χρηματιστήριο ενέργειας εμποδίζουν την αξιοποίηση όλων των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας που μπορούν να εξασφαλίσουν φτηνότερο ρεύμα για το λαό. Και μην μπει κανείς για τα επιδόματα που δίνει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του προβλήματος, γιατί όχι μόνο και αυτά τελικά είναι από την φορολογία του ελληνικού λαού, αλλά ούτε είναι αρκετά για να λύσουν το ζήτημα. Άλλωστε, οι προτεραιότητες, είπαμε, είναι να στηριχτούν πάση θυσία νατοϊκές επιχειρήσεις, οι βάσεις, οι υποδομές, που εκτός από το να μας βάζουν στόχο, αποτελούν ένα ακόμα εμπόδιο στην ικανοποίηση των δικών μας αναγκών. Για αυτούς είναι τα κέρδη τους, για μας όμως είναι οι ζωές μας. Γι' αυτό σε κάθε κινητοποίηση φωνάζουμε αυξήσεις και δουλειά ζητάει η εργατιά, όχι στα σφαγεία τα νατοϊκά. Άρα, αγαπητές φίλες και φίλοι, συναγωνιστές, συναγωνίστριες, αποτελεί καθήκον όλων των φορέων στο εργατικό λαϊκό κίνημα να καταγγείλουμε τις κυβερνήσεις και τα κόμματα που στηρίζουν την εμπλοκή της χώρας στις υπερελαστικές επεμβάσεις, τη βασική αιτία που ξεριζώνει χιλιάδες μετανάστες από τις αιστείες τους για να γλιτώσουν από τον πόλεμο και την ανέχεια. Εμείς τι θέλουμε?
Θέλουμε να δυναμώσει ο αγώνας όλων μας, ο καθένας με το φορέα του και όλοι μαζί, ώστε να ακυρωθεί η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις βάσεις, να απεμπλακεί η χώρα και ο λαός της από τους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούμε να βρούμε τους τρόπους, τα μέσα, τις μορφές, να σημάνουμε συναγερμό, να συσπυρώνουμε καθημερινά όλο και περισσότερους για την υπόθεσή μας. Σε λίγες μέρες θα πραγματοποιηθεί από την Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη το διήμερο πανελλαδικής αντιπεριλιστικής δράσης που στην Αττική εδώ θα κορυφωθεί με την 400η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης στην Κυριακή 22 Μάη. Η συμμετοχή μας στις πρωτοβουλίες της Επιτροπής είναι ο καλύτερος τρόπος να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας ενάντια στον υπεραλιστικό πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας, για να τιμήσουμε στην πράξη τη μνήμη του Λαμπράκη, του Νικηφορίδη και των χιλιάδων αγωνιστών του κινήματος που πάλεψαν ενάντια στην τότε ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα, στο ΝΑΤΟ, ενάντια στην πρόσδεση της Ελλάδας σε όλα αυτά τα δολοφονικά εργαλεία του κεφαλαίου κατά των λαών. Συνεχίζουμε λοιπόν, δυναμώνοντας ακόμη περισσότερο τον αγώνα μας ενάντια στην επικίνδυνη πολιτική εμπλοκής στους πολεμικούς σχεδιασμούς τους. Θα μας βρίσκουν κάθε μέρα μπροστά τους, όπου και αν περιοδεύουν, στα σχολιά, στα πανεπιστήμια, στους χώρους δουλειάς. Και μην νομίζουν ότι με την καταστολή που ξεκίνησαν μπορούν να μας γονατίσουν, να μας κάνουν να σκάσουμε. Όπου το δοκίμασαν είχαν τα αντίθετα αποτελέσματα. Γιατί είμαστε αποφασισμένοι ότι κι αν κάνουν, εμείς θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε πιο μαζικά, πιο μαχητικά, να κλείσουν άμεσα οι βάσεις στη Σούδα, στην Αλεξανδρούπολη, στο Στεφανοβίκιο, στη Λάρισα, να κλείσουν άμεσα όλες οι ευρωατλαντικές υποδομές, να μην χρησιμοποιηθεί καμιά για τις επιχειρήσεις στην Ουκρανία, για να απαιτήσουμε την επιστροφή όλων των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων από αποστολές στο εξωτερικό. Γιατί η εγγύηση για πραγματική ασφάλεια, για ευημερία του λαού, είναι μόνο η ανάπτυξη της πάλης ενάντια στους υπεραλιστικούς ανταγωνισμούς, οργανισμούς και πολέμους, ενάντια στην εμπλοκή της χώρας σε αυτούς, όπως συνολικά ενάντια στο σύστημα της εκμετάλλευσης που τους γεννά και τους στρέφει. Αυτά τα αιτήματα, αυτή η πάλη μας βάζει όλους μας στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Και αυτή η πλευρά της ιστορίας θα δικαιωθεί από την πάλη των λαών. Γι' αυτό λέμε, στον υπεριαλισμό καμιά υποταγή, μόνη υπερδύναμη είναι η λαή.